Ο κύριος Αϋφαντής έχει το λόγο. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ όλους που είστε εδώ αυτό το απόγευμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Μαρούπα για τα κολακιστικά της λόγια. Η πρόσφατη αναφορά του Προέδρου Ερντογάν μιλώντας για τη Γάζα αναφέρθηκε, εξίσωσε με τη Θεσσαλονίκη υπό την έννοια ότι 100 χρόνια πριν εκεί ήταν Οθωμανική Αυτοκρατορία, άρα είναι πόλεις και περιοχές του αμέσου ενδιαφέροντος της σημερινής Τουρκίας. Αλλά ας δούμε και στο βόρειο Ιράκ, όλη η περιοχή μέχρι τη Μοσούλη, στη Συρία, στην Ιδετη Γάζα, πώς η Τουρκία προβάλλει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της ως πρώην ιδιοκτήτης, ως πρώην κυρίαρχος. Αλλά και περιοχές όπως τον Αγκόρνο-Καραμπάχ και η Νότια Αρμενία, που ουδέποτε ανήκαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, ανήκαν στην Περσική Αυτοκρατορία αυτές οι δύο περιοχές και μετά περίληφθαν στον έλεγχο της Ρωσικής Αυτοκρατορίας. Και όμως και για αυτές τις περιοχές όμως η Τουρκία είναι εκεί παρούσα με στρατιωτικές δυνάμεις και με διπλωματική παρέμβαση διεθνώς. Θα ήθελα να επισημάνω τη συνέπεια και τη συνοχή της τουρκικής επεκτατικής πολιτικής τα τελευταία 20 χρόνια. Όσα καταθέτει ως στόχους στο εσωτερικό της ακροατήριο, προβάλλονται και στις διεθνείς σχέσεις της χώρας και υπηρετούνται από την εξωτερική πολιτική της Άγκυρας. Ταυτόχρονα όμως υπηρετούνται και από την επιμελέστατη συγκρότηση ενός αυτοτελούς εξοπλιστικού μηχανισμού, παραγωγικού μηχανισμού, ο οποίος πλέον κυριαρχεί στην τουρκική οικονομία. Δηλαδή η Τουρκία έχει εξελιχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους παγκοσμίως παραγωγούς οπλισμού, ο οποίος έχει αποδέκτες και χώρες του ΝΑΤΟ και χώρες της Αφρικής, χώρες όπως η Ουκρανία. Συνοψίζω λοιπόν ότι όταν αντιμετωπίζεις επεκτατισμό, αμήνεσαι. Ούτε η υποτέλεια, ούτε η ατίμωση μπορούν να συνιστούν επιλογές άξιες συζήτησης, τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά. Και ερχόμαστε στο κομβικό ερώτημα, τι συνιστά άμυνα, τι εννοούμε όταν λέμε άμυνα. Θέλω να επισημάνω, να τονίσω, ότι άμυνα είναι η βούληση να μην υποταχθείς, η απόφαση να αντισταθείς. Πρωτίστως είναι αυτό που οι Βρετανοί φίλοι μας λένε state of mind, που προσδιορίζεται ως μια άρνηση, δηλαδή απόρριψη και εν συνεχεία απόκρουση στην επιδιωκόμενη από τον αντίπαλο επιβολή της θέλησής του. Η άμυνα, συνεπώς, δεν περιορίζεται ούτε ενοιολογικά, αλλά ούτε και πρακτικά στις εχθροπραξίες. Προϋπάρχει αυτόν ως πολιτική βούληση, ως ηλυμένη απόφαση αντίστασης και προπαρασκευής της αντίστασης. Άρα, υπ' αυτή την έννοια δεν υπάρχει άμυνα και το φερόνιμο Υπουργείο, το Υπουργείο Άμυνας και ο λοιπός μηχανισμός, δηλαδή ένοπλες δυνάμεις, ακυρώνονται όταν η εξωτερική πολιτική μιας χώρας δεν υπηρετεί πρωτίστως την απόκρουση της επιβολής της θέλησης του αντιπάλου, αλλά την αποδέχεται. Εν μέρη, τμηματικός, προσωρινός, υπό όρους, με εγγυήσεις, με μεσεγγυήσεις κλπ. Πέρα από τη βούληση να αμυνθεί κανείς, απαιτείται και η εξασφάλιση των προϋποθέσεων της προβολής άμυνας, δηλαδή των αναγκαίων πολιτικών σχεδίων, πρωτίστως είναι το πολιτικό σχέδιο, και μετά είναι οι στρατιωτικές υποδομές. Όπως λένε πάλι φίλοι μας οι Βρετανοί, τους παραφράζω, if there is a will, there must be a way. Βλέπουμε τους Παλαιστίνιους, τους Σιήτες του Λιβάνου, τους Χούθη στην Ιεμένη, τους Έλληνες οπλαρχηγούς και καραβοκύριδες πριν 200 χρόνια. Τρόπος άμυνας πάντα υπάρχει και αποτελεί ζήτημα πρόνοιας η επιλογή του πλέον αποτελεσματικού τρόπου και μέσων άμυνας στις εκάστοτε συγκεκριμένες συνθήκες. Τώρα, λέω η άμυνα του ελληνισμού σε Κύπρο και Ελλάδα και προκύπτει το ερώτημα γιατί να αμυνθούμε σε Κύπρο και Ελλάδα. Η απάντηση είναι απλή, διότι ο ελληνισμός εκτείνεται από εδώ μέχρι σε εκεί. Διότι η κατάρρευση του ενός σκέλους συνεπιφέρει και την κατάρρευση του άλλου. Διότι αν η Κύπρος κοίται μακράν, η Ζουράφα, το Καστελόριζο, η Σάμος και η Χίος, η Θεσσαλονίκη, δεν κίνται εγκύτερα. Διότι ούτε η μελούνα των 6 ναυτικών μιλίων της κυριαρχίας, ελληνικής κυριαρχίας, μέχρι τα 6 ναυτικά μίλια που μάθαμε το καλοκαίρι του 2020 από το στόμα του σημερινού Υπουργού Εξωτερικών, ούτε η πράσινη γραμμή συνιστούν βιώσιμες γραμμές άμυνας του ελληνισμού. Υπ' αυτή την έννοια, η διατήρηση του πολιτικού καθεστώτος της ανεξάρτητης Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως αυτή επιτεύχθηκε το 1961, όχι ως ο ευκταίος, αλλά ως ο εφικτός στόχος, οφείλει να αποτελεί ζωτικό αμυντικό μας σκοπό, τόσο σε Λευκωσία όσο και σε Αθήνα, εναντίον της βούλησης του αντιπάλου, της Τουρκίας δηλαδή, και όχι μόνον, να την καταλύσουν. Η εγκαθίδρυση ενός άλλου διζωνικού πλέον κράτους στην Κύπρο, νέου κράτους, με τα όποια πρόσκαιρα ομοσπονδιακά ψημίθια συνεπιφέρει τη συμβατική κατάργηση της ανηλυμένης από το 1961 υποχρέωσης της Αθήνας να υπερασπίζεται την ακεραιότητα, κυριαρχία και ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας με τις συνθήκες του Λονδίνου, την οποία έχει συνυπογράψει η Ελλάδα και η οποία δεν έχει καταργηθεί. Από τη στιγμή κατά την οποία η ασφάλεια του κυπριακού ελληνισμού θα επαφεθεί και τύπης και τυπικά στην ανοχή και μεγαθυμία των κατοχικών στρατευμάτων, είναι πρόδειλο ότι αυτό το καθεστώς ομηρίας στην Κύπρο θα χρησιμοποιηθεί εκβιαστικά από την Άγκυρα για την ανέμακτη, εντός εισαγωγικών ανέμακτη, προώθηση των απαιτήσεών της στο Αιγαίο και στη Θράκη. Γι' αυτό θεωρώ και το λέω ότι η άμυνα του ελληνισμού δεν αρχίζει απλώς στην Κύπρο, αλλά και τελειώνει στην Κύπρο. Αν δηλαδή η Ελλάδα χάσει την Κύπρο, μετά θα είναι όπως η Αρμενία τώρα. Θα χάσει και κομμάτια του εδάφους. Δεν έχασε μόνο τον Αγκόρνο-Καραμπάχ, είναι εν εξελίξη και η απώλεια της Νότιας Αρμενίας. Λίγα λόγια για την πολιτική και τη στρατιωτική διάσταση της άμυνας. Η έννοια της ισχύως είναι πολιτική πρωτίστως έννοια. Και στην πράξη η ισχύς υφίσταται μόνο σε συγκεκριμένο χρόνο και τόπο. Ισχυρός δεν είναι κάποιος γενικά και αφηρημένα, παντού και πάντοτε. Ισχυρός είναι όποιος κατορθώνει σε κάθε συγκεκριμένη περίσταση είτε να αποκρούει τη βούληση του αντιπάλου, είτε να επιβάλλει τη δική του βούληση στον αντίπαλο. Συνεπώς, η Κύπρος και η Ελλάδα δεν είναι ισχυρές και ανίσχυρες γενικώς. Είτε έχουν την ισχύ να αντιτάξουν αποτελεσματική άμυνα στην τουρκική επιβολή, είτε δεν την έχουν. Από το 1974 και μετά, η συντηρητική πλειονότητα των πολιτικών ηγεσιών σε Αθήνα και Λευκωσία συνομολογούν και επιλέγουν να αντιμετωπίσουν τον παρόντα και πάνοπλο τουρκικό επεκτατισμό στο νησί με διπλωματικά μέσα, δίχως να αναπτύξουν ουσιαστική στρατιωτική δυνατότητα για την αποτροπή της επαπειλούμενης επέκτασης της κατοχής στο σύνολο του νησιού. Άλλωστε, συγκεκριμένοι κύκλοι σε Λευκωσία αλλά και σε Αθήνα ισχυρίζονται ότι τέτοια απειλή δεν υφίσταται, εκτός αν αφρόνως την προκαλέσουμε εμείς οι ίδιοι. Περιορίζοντας λοιπόν με μεγάλη επιμέλεια την Εθνική Φρουρά σε ένα επίπεδο ισχνού στρατιωτικού άλοθη, η Λευκωσία και η Αθήνα οικοδόμησαν μέσα στην κυπριακή και την ελλαδική κοινή γνώμη την κυρίαρχη αντίληψη περί ματαιότητας, όχι απλώς της ένοπλης άμυνας, αλλά πρωτίστως της ματαιότητας της ίδιας της ιδέας της αντίστασης. Τι απομένει λοιπόν? Μόνο μια διπλωματική ταχυδακτηλουργία σε κάποιο ελβετικό χωριό του Συρμού, δια του οποίου θα δεχθούμε να παραδώσουμε από όλα όσα απαιτούν οι Τούρκοι αυτό το οποίο φορτικά μας συμβουλεύουν οι Βρετανοί, δηλαδή τη διεθνή προσωπικότητα και την αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά θα πάρουμε αντάλλαγμα. Και αυτό το αντάλλαγμα θα είναι κάποιες εγγυήσεις σταθερότητας, διάπειρες εγγυήσεις σταθερότητας και ευημερίας, με τη σφραγίδα όχι μόνο του Συμβουλίου Ασφαλείας, αλλά και των Βρυξελών. Η παραδοσιακή σχολή των ρεαλιστών στη διπλωματία και στις διεθνείς σχέσεις, με πιο σύγχρονο και διαπρεπή εκπρόσωπο τον Χένρι Κίσινγκερ, τονίζει ως αξιωματική αλήθεια τη διασύνδεση της διπλωματικής αποτελεσματικότητας με την επί του πεδίου προβολή της στρατιωτικής δυνατότητας. Είσαι διπλωματικά αποτελεσματικός όταν είσαι στρατιωτικά, έχεις στρατιωτική δυνατότητα να προβάλλεις την ισχύ σου επί του πεδίου της άμυνας. Απευθυνόμενος λίγο μετά τον μοιραίο Αύγουστο του 1974 στον τότε Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, τον Δημήτρη Μπίτσιο, ο Χένρι Κίσινγκερ του επισήμανε στο Παρίσι ότι οι ηττημένοι στο πεδίο της μάχης δεν μπορούν να απαιτούν λάφυρα του νικητή στην διαπραγματευτική τράπεζα. Και τότε εγώ ήμουν 19 χρονών και άκουγα τον Δημήτρη Μπίτσιο να λέει στην Ελληνική Βουλή ότι τα τουρκικά στρατεύματα κατέχουν το κυπριακό έδαφος και η δουλειά της ελληνικής διπλωματίας είναι να τα βγάλει από εκεί. Ακόμη δεν έχει επιτευχθεί αυτούς τους στόχους. Από τότε βέβαια έχει κυλήσει πάνω από μισός αιώνας και προημερών η Ελληνίδα Υφυπουργός Εξωτερικών μας εξήγησε σε μια συνέντευξή της ότι σήμερα κυρίαρχη στον διεθνή διπλωματικό στίβο είναι η soft power. Και στον τομέα της soft power η Ελλάδα διαχρονικά διαπρέπει. Ρίξτε μια ματιά γύρω σας και δείτε πόσο διαμορφώνει τον σύγχρονο κόσμο η soft power και πόσο η σκέτη power. Τι γίνεται στη Γάζα, τι γίνεται στην Αρμενία, τι γίνεται παντού. Στο Βατικανό, ναι, ίσως η soft power είναι μια πάρα πολύ ισχυρή, ένα εργαλείο διπλωματικό αναπόσπαστο. Και το λέω αυτό γιατί θέλω να τονίσω, να επισημάνω και να θέσω στην προσοχή σας ότι σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο περί soft power, στον ελλαδικό πλέον χώρο, παρατηρούμε φαινόμενα όπως κέρδιες στρατιωτικές εγκαταστάσεις και πυρομαχικά να αφήνονται παρανάλωμα του πυρός, διότι προέχει η έγκαιρη και ασφαλής εκένωση του προσωπικού. Επιθετικά ελικόπτερα και τα εργαστήρια συντήρησής τους καταβυθίζονται επί μήνες σε όμβρια ύδατα, ώστε να διαπιστωθεί η ανθεκτικότητά τους, το resilience, όπως λένε πάλι οι φίλοι μας Εγγλέζοι, στην κλιματική αλλαγή. Για λόγους εξορθολογισμού των δαπανών από ένα στόλο 15 μεταφορικών αεροσκαφών σε 130, τα οποία θα μπορούσαν να φέρουν ενισχύσεις στην Κύπρο, αν χρειαζόταν, έτσι, επιλέγουμε να διατηρούμε επιχειρησιακό μόνο ένα. Ενώ από τα 8 μικρότερα μεταγωγικά, τα C-27J Spartan, που έχει στη διάθεσή της η πολεμική αεροπορία, στα υπόστεγά της, επιλέξαμε να είναι διαθέσιμα προς πτήση μόνο 2. Τα χρήματα που εξοικονομούμε από την αχρίαστη συντήρηση τόσο παλαιών και κοστοβόρων αεροσκαφών, τα κατευθύνουμε στην αγορά καινούριων και συγχρόνων, στο πλαίσιο της παραδοσιακής ελληνικής διπλωματίας δια των εξοπλισμών. Σοβαρεύομαι τώρα λίγο και λέω ότι η παρολίγων θερμή αντιπαράθεση με την Τουρκία το καλοκαίρι του 2020 σηματοδότησε στην Αθήνα μια απροσχημάτιστη πολιτική εκχωρήσεων με στόχο τον κατευνασμό. Ως αντικειμενικός σκοπός εξωτερικής πολιτικής του κράτους των Αθηνών δεν ομολογείται πλέον η προστασία της εθνικής ακεραιότητας και κυριαρχίας, αλλά η αποφυγή ελληνοτουρκικής σύραξης. Και σας παραπέμπω στην πρόσφατη συνέντευξη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Ίδρυμα Κόνραντ Αντενάβερ. Η αποφυγή ελληνοτουρκικής σύραξης που θα ακύρωνε τη λειτουργικότητα του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Μεσόγειο. Θυμίζω και πάλι την αποκαλυπτική δήλωση Γεραπετρίτη, θυμίζω και πάλι την αποκαλυπτική δήλωση του τότε Υπουργού Επικρατείας Γεραπετρίτη ότι η ελληνική κυριαρχία φτάνει μέχρι 6 ναυτικά μίλια από τις ακτές. Δήλωση που σημαίνει ότι 4 ναυτικά μίλια εναέριου χώρου της Ελλάδας και κυριαρχικών δικαιωμάτων στην αποκλειστική οικονομική ζώνη πέρα από τα νησιά της, εκχωρούνται δια μιας δηλώσεως. Την ίδια δε στιγμή που η Τουρκία εκδίδει νόταμ άσκησης με πραγματικά πυρά στην ελληνική βραχονησίδα της Ζουράφας, που είναι το πιο βόρειο-ανατολικό νησί μας, ο Έλληνας Πρωθυπουργός δηλώνει στις 13 Νοεμβρίου, στο Ίδρυμα πάλι Κόνραντ Αντενάβερ, πείσαμε την Τουρκία πως η προηγούμενη αναθεωρητική της στάση έναντι της Ελλάδος ήταν εξόχως αντιπαραγωγική. Τους τελευταίους δε μήνες οι σχέσεις μας χαρακτηρίζονται από ύφεση, και χρησιμοποίησε τον όρο «detente». Έχοντας περιγράψει αυτό το πλαίσιο, τίθεται ένα θέμα, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για τη διάλεξη, για τίτλο, η παρέμβασή μου, για τίτλο για την άμυνα του ελληνισμού σε Κύπρο και Ελλάδα. Τι μπορούμε να κάνουμε για την άμυνα του ελληνισμού. Το βασικό πράγμα που μπορεί να κάνει ο κυπριακός ελληνισμός, χρησιμοποιώντας ως εργαλείο του το κυπριακό κράτος, το συγκροτημένο κυπριακό κράτος, με τις πρεσβείες του ανά τον κόσμο και στην Αθήνα, είναι να διατρανώσει την πρόθεσή του να αμυνθεί, την πρόθεσή του να διατηρήσει το κράτος του και να διεκδικήσει πίσω αυτά τα κατεχόμενα όποτε του δοθεί η δυνατότητα. Την πρόθεσή του να μην επιτρέψει την επέκταση της κατοχής. Με αυτόν τον τρόπο, εμέσως πλην σαφέστατα, με πολλή διπλωματία, τίθεται η Αθήνα σε ένα δίλημμα. Τι θα κάνει εάν η Κύπρος αντισταθεί. Ποια ελληνική κυβέρνηση θα αναλάβει το βάρος να διαφορήσει όπως αδιαφόρησε ο Αρμένιος Πρωθυπουργός Πασινιάν. Αυτό είναι το βασικό καθήκον του ελληνισμού της Κύπρου. Δηλαδή, πέρα από την φροντίδα του να διατηρήσει την Εθνική Φρουρά, να την επαυξήσει, να αυξήσει τις μαχητικές της ικανότητες, να αυξήσει τον προϋπολογισμό της. Υπάρχουν και άλλα εργαλεία. Για παράδειγμα, ένα πλοίο το οποίο θα χρηματοδοτούσε εξημισίας, μια φρεγάτα, μια γαλλική φρεγάτα, μπελαρά όπως μας έχουν προτείνει οι Γάλλοι, ένα τέταρτο σκάφος, το οποίο εξημισίας θα χρηματοδοτούσε Ελλάδα και Κύπρος με μεικτό πλήρωμα, και το οποίο θα προσέφερε στη μεν κυπριακή δημοκρατία τη δυνατότητα του ελέγχου των υπεράκτιων δραστηριοτήτων άντλησης υδρογόνων ανθράκων, την προστασία του, και ταυτόχρονα θα ενσάρκωνε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ενιαία αμυντική υποχρέωση του ελληνισμού σε Ελλάδα και Κύπρο. Ένα πλοίο με μεικτό πλήρωμα, και το οποίο θα λειτουργούσε ανάμεσα σε Κρήτη και Κύπρο. Πολλές λοιπόν είναι οι πρωτοβουλίες που θα μπορούσε να πάρει ο κυπριακός ελληνισμός με δική σας απόφαση, μέσα από το κράτος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αλλά αυτό είναι κάτι για το οποίο εγώ δεν είμαι αρμόδιος. Αρμόδιοι περισσότερο είστε εσείς. Εσείς θα πρέπει να σκεφτείτε τρόπους για να υποχρεώσετε την Αθήνα να τιμήσει τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει τυπικά από το 1961 και ουσιαστικά από πολύ πιο πριν, από τότε που άρχισε τον ένοπλο αγώνα με στόχο την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Τι θα κάνουν οι Έλληνες. Εκεί δεν θα επεκταθώ σήμερα, αλλά μπορώ να απαντήσω στις ερωτήσεις. Είπε και η κυρία Μαρούπα, εγώ έχω συγηθεί την ανάγκη ο κυπριακός ελληνισμός, ο ελληνισμός στον ελλαδικό χώρο να δραστηριοποιηθεί από τα κάτω προς τα πάνω. Με όλη την εμπειρία του τι έγινε το 1974 στην Κύπρο, εάν κάποιος περιμένει ότι στη Σάμο ή στη Χίο θα έρθει να τον σώσει ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, έχει κάνει ένα μεγάλο λάθος. Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ μάλλον δεν θα έρθει, όπως δεν ήρθε ο Μπονάνος να σώσει την Κύπρο. Θα βρει κάτι, όπως ο Μπονάνος βρήκε άλλο Κύπρος, άλλο Ελλάς, που ήταν ακριβώς το ανάποδο που έλεγε η Χούντα τα προηγούμενα χρόνια, για να μην εκτελέσει αυτή τη συμβατική υποχρέωση, διότι ο στόχος είναι να μην υπάρξει ελληνοτουρκική σύγκρουση. Άρα, και το παράδειγμα της Ζουράφας είναι πολύ χαρακτηριστικό, Είναι ελληνικό έδαφος. Έχουμε βάλει φάρο απάνω, που βάλαμε πριν από 10 χρόνια φάρο. Από τότε που υπάρχει ελληνικό κράτος σε όλους τους χάρτες, αναφέρεται η Ζουράφα από το 1912 και μετά, από τη συνθήκη του Σαν Ρέμο είναι ελληνική, με τη συνθήκη της Λοζάνης είναι ελληνική. Και οι Τούρκοι λένε ότι θα πάμε να κάνουν ασκήσεις βολής η αεροπορία μας. Είναι που είναι 1,5 μέτρο πάνω από το χειμέριο κύμα, θα τη βάλουν κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Καμία αντίδραση εξ Αθηνών. Υπήρξε μία ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών που λέει ότι αυτό δεν αλλάζει το καθεστώς, είναι δική μας. Την βομβαρδίζουν οι άλλοι, αλλά παραμένει δική μας. Συνεπώς, λέω εγώ ότι δεν έχει νόημα να περιμένουν οι πολίτες από κάποιον άλλον αυτό που δεν μπορούν να κάνουν μόνοι τους. Και μέσα από την ψήφο τους και μέσα από τη συμμετοχή τους στους σχηματισμούς άμυνας είναι δικαίωμα κάθε πολίτη ανά τον κόσμο, και οι Έλληνες πολίτες δεν αποτελούν εξαίρεση, δεν είναι λιγότερο πολίτες από ότι οι Ελβετοί, από ότι οι Αμερικανοί που έχουν η εθνοφυλακή τους δίνει τα όπλα ακριβώς για να υπερασπίζονται τη χώρα τους. Θα πρέπει να είναι σε θέση να συμβάλλουν στην άμυνα τους, θα πρέπει να είναι σε θέση να απαιτήσουν από τους κυβερνώντες να τους συμπεριλάβουν στους σχεδιασμούς άμυνας, και αν οι κυβερνώντες δεν θέλουν θα πρέπει να το επιβάλλουν. Μακρηγόρησα, σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.